Αντικατάσταση των μνημονίων και των μέτρων λιτότητας με μέτρα ανάπτυξης ζήτησε από την Πάτρα ο πρώην υπουργός και μέλος της Λαϊκής Ενότητας Δημήτρης Στρατούλης. Ο κ. Στρατούλης μίλησε σε εκδήλωση για το ασφαλιστικό που διοργάνωσε το κίνημα στην Πάτρα στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. Υπάρχει εναλλακτική λύση, μπορούμε να την πάμε αλλιώς την κατάσταση και η Λαϊκή Ενότητα θα κάνει ό,τι είναι πολιτικά και ανθρωπίνως δυνατό την επόμενη περίοδο για να συγκροτηθεί ένα πλατή πολιτικό μέτωπο αριστερών, αντιμνημονιακών, πατριωτικών, προοδευτικών, δημοκρατικών δυνάμεων που με ένα μεταβατικό πρόγραμμα απελευθέρωσης της χώρας μας από τα καταστροφικά μνημόνια και από το ταπεινωτικό και δυσβάστακτο και επαχθές και άδικο δημόσιο χρέος θα μπορέσει με αυτό το μεταβατικό πρόγραμμα και θα είναι αποφασισμένο αυτό το μέτωπο να συγκρουστεί με την Ευρωζώνη, να επαναφέρει το εθνικό νόμισμα και συνδυασμένο με ένα σχέδιο αναπτυξιακό προς όφελος του λαού και όχι γενικός και αορίστος, αλλά προς όφελος του λαού και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και με σοσιαλιστική κατεύθυνση να δημιουργήσει νέους δρόμους ελπίδας, να ανοίξει όπως λέμε ένα παράθυρο στην ελπίδα και για την Ελλάδα και για το λαό μας και για την νεολαία. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη της ανατροπής όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης αλλά και όλου του μνημονιακού συστήματος, αφού Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι σήμερα, όπως τόνισε, ο ένας για τον άλλο μνημονιακό άλοθη για την σκοπιά του καθενός. Η ΛΑΕ συμφωνεί απόλυτα με το αίτημα του λαϊκού και κοινωνικού κινήματος σήμερα, το αίτημα δηλαδή για την απόσυρση του νομοσχεδίου, του εκτρώματος, του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης και της τετρατρόικας των δανειστών για το ασφαλιστικό, όπως και του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και των ρυθμίσεων που ετοιμάζονται για την εκχώρηση των στεγαστικών δανείων καθώς και των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υποθήκη που έχουν βάλει τα σπίτια τους. Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη που υπάρχει για ανατροπή όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά και όλου του μνημονιακού συστήματος. Η κυβέρνηση είναι υποκατάρρευση, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και όλο το μνημονιακό συστημικό μπλοκ πολιτικών δυνάμεων και η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιπες δυνάμεις παλαιομνημονιακές και νεομνημονιακές, βρίσκονται σε πολιτικό αδιέξοδο. Σε σχέση με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όπως τόνισε ο κ. Στρατούλης, αυτό αναμένεται να είναι καταστροφή του συνταξιοδοτικού συστήματος και των ασφαλιστικών ταμείων. Χαρακτήρισε δε εγκληματική την κατάργηση του ΕΚΑΣ, σχολιάζοντας τις αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων, αυτές, όπως είπε, έθεσαν εκτός πάρα πολλούς οφειλέτες που είχαν μπει στις ρυθμίσεις.